ακόμα, για ένα ακόμα ταξίδι για την εθνική μας ομάδα που οδηγεί στη Γαλλία το Euro 2016. Νέα ομάδα, λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, τελευταία από το 2004. Έχετε αναλάβει εσύ και ο Γιώργος και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές να βάλετε στην πλάτη σας όλα όσα άφησαν οι Ρουμανοί. Πώς είναι τα πράγματα στις πρώτες μέρες του Γιώργου Ραγκέρι? Θεωρώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα είναι ένα σύνολο από πολύ άξια παιδιά, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι γνωρίζουν που βρίσκονται και τα αποτελέσματα όλων αυτών των ετών, των προηγούμενων, το έχουν δείξει αυτό εδώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια νέα παιδιά, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να μπουν στο κλίμα της ομάδας. Γενικά πάντα ήμασταν και είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και αγωνιστικά αλλά και εκτός γηπέδου. Και από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, ξεκινάει μια διαδικασία προκριματικών. Έχουμε να διανύσουμε ένα πολύ μακρύ δρόμο, ένα πολύ δύσκολο δρόμο που χρειάζεται και τύχη φυσικά, αλλά θεωρώ πως έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και στο τέλος θα πάνε όλα καλά και θα δώσουμε το παρόν και στο επόμενο μεγάλο τουρνουά. Όπως είπαμε, θέλει πολλή προσπάθεια και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Με πρώτο σταθμό του ταξιδιού, το Βουλγαρία στη Ρουμανία, πληγωμένη από εμάς, που έχετε στο Καραϊσκάκι και για μια άτυπη εκδίκηση. Πώς περιμένετε αυτό? Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε ένα αρνητικό το ότι δεν θα έχουμε τον κόσμο κοντά μας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και ελπίζω να ξεκινήσουμε με το δεξί αυτή τη διαδικασία. Και είναι πολύ σημαντικό να συμβεί αυτό εδώ, γιατί η Ρουμανία θα είναι μία από τις διεκδικήτριες μία εκ των δύο προνομιούχων θέσεων για απευθείας πρόκριση. Ένας από τους Ιταλούς της παρέας της εθνικής ομάδας και με Ιταλό προπονητή τώρα. Πόσο εύκολο είναι να περάσετε τη φιλοσοφία του Βλάνδου Ραγκέρι σε περίπου μία εβδομάδα πριν από το πρώτο κρίσιμο μάτς? Εντάξει, αυτό που έχει δείξει είναι ότι δεν έχει δουλέψει μόνο στην Ιταλία, οπότε έχει συνδυάσει το δικό του τρόπο παιχνιδιού, τον ιταλικό, και με τον ευρωπαϊκό. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ πιο διαφορετικό από το να δουλεύεις από τους άλλους Ιταλούς προπονητές με τον τρόπο τον οποίο δουλεύουν. Οπότε έχει εξελίξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Οπότε πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο σε εμάς να τον περάσει κιόλας, έτσι ώστε να τον δεχτούμε κι εμείς πιο εύκολο. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα δυσκολευτεί. Απλά είναι αρχή ακόμα, δεν μπορεί να δώσει πάρα πολλά την πρώτη εβδομάδα, οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, έτσι ώστε να πάρουμε το μάτς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς, το κλειδί για την επιτυχία κόντρα στη Ρουμανία αφορά και λίγο στην ομοιογένεια που έχει η ομάδα σαν ομάδα. Σίγουρα, πιστεύω ότι είναι η δυναμικότητα η οποία έχει. Τα υπέρ τα οποία είχε όλα αυτά τα χρόνια οφειλόταν καθαρά στο group. Το να έχεις μια ομάδα όπου έχει παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται για τη φανέλα, αγωνίζονται για το συμπαίχτη τους, είναι ότι είναι αυτό το οποίο έφερε τις επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της εθνικής. Ο προπονητής μπορεί να αλλάζει, οι παίκτες μπορεί να αλλάζουν, αλλά όποιος έρχεται πρέπει να κρατάει αυτή την νοοτροπία. Yeah. Πιστεύω πως αν το πάρουμε, αν δούμε τις ομάδες που υπάρχουν, θεωρητικά ναι, είμαστε οι πιο δυνατές ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι αρχή ακόμα. Πρέπει απλά να αποδείξουμε ότι όντως είμαστε εμείς οι δυνατές ομάδες και να μπορέσουμε να πάμε στην τελική ευθεία. Οπότε τα πάντα φαίνονται όλα στο γήπεδο. Οπότε τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα δείξουν ποιοι είναι οι πιο καλοί. Δημήτρη, τι προσπαθεί ο Βλάνδου Ραγκέρι να περάσει στους νέους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας? Σίγουρα θέλει να μας βάλει στο κλίμα κατευθείαν, γιατί είμαστε καινούργιοι παίχτες, να προσαρμοστούμε γρήγορα και να μας βοηθήσουν οι μεγαλύτεροι παίχτες για να μπούμε κατευθείαν στο κλίμα και να βοηθήσουμε και εμείς με τη σένα μας την ομάδα. Έχεις δείξει και στην προετοιμασία με τον Ολυμπιακό ότι μπορείς να βοηθήσεις και την εθνική. Κατά πόσο είσαι έτοιμος να μπεις σε μια ομάδα που μέχρι τώρα έβλεπες από την τηλεόραση, αν και στα κλιμάκια της εθνικής έχεις πολύ μεγάλες επιτυχίες? Εντάξει, σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα να παίζει στην εθνική αντρών, αλλά πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν οι συμπαίκτες μου και έτσι θα μπορούσα εγώ να βοηθήσω την ομάδα. Δίπλα στον Γιώργο Σαμαράς, το καλοκαίρι Έβλεπε το πέναλτι με την ακτήλευνα του που ήσουν και πώς έγκλησες. Το καλοκαίρι εγώ το έβλεπα από την τηλεόραση, τώρα δεν να είμαστε μαζί, εντάξει, είναι μεγάλη μου τιμή. Γιώργο, πώς μπορεί η εθνική ομάδα να διατηρηστεί την επιτυχία του Μουντιάλ και μετά από λίγους μήνες να επανέλθει στην πραγματικότητα για το νέο ταξίδι που αφορά το Euro 2016? Εντάξει, το να διαχειριζόμαστε τις επιτυχίες για μας πλέον έχει γίνει μια συνήθεια. Το ίδιο έγινε και με το γύρο του 2012, όταν θα έπρεπε να διαχειριστούμε όλο αυτό το γεγονός με την πρόκριση. Ήμασταν σοβαροί, είχαμε την υπομονή στα προγραμματικά για το 2014. Ξανά μια επιτυχία στον παγκόσμιο και πάλι, αν και σας έχουμε κακομάθει λίγο, με την καλή έννοια, θα πρέπει να έχουμε τη συγκέντρωση και το σεβασμό προς τους αντιπάλους, έτσι ώστε να είμαστε δυνατοί στο να πάμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί στα παιχνίδια μας. Συνεπώς συγκέντρωση και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, που αυτό πάντα είχε εθνική ως πλάνος, να βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά στον τελικό. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουμε αυτό το πλάνο, γιατί το να μαζεύεσαι μια εβδομάδα για να παίξεις ένα παιχνίδι και μετά από ένα μήνα και μετά ίσως μετά από 3 μήνες για κάποιο άλλο παιχνίδι, είναι δύσκολο να κάνεις πλάνα και είναι δύσκολο να σκέφτεσαι πού θα πάρεις βαθμούς ή πού θα κερδίσεις ή πού θα προσπαθήσεις να μην χάσεις. Το είπε και ο Σάλπινας, πολύ μακρύς δρόμος. Μιλάμε για ένα πραγματικό γύρο που έπρεπε τα 2 χρόνια. Δεν γνωρίζεις τι κατάσταση θα βρίσκονται όλοι οι παίχτες. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον προπονητή για να μπορεί να διαχειριστεί το υλικό σε όλο αυτό το διάστημα. Η Ρουμανία δεν ξέρουμε, είναι η ίδια Ρουμανία με του 2013. Νομίζω δεν θα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, όπως δεν έχουμε και εμείς πολύ μεγάλες αλλαγές στην ομάδα μας. Νομίζω ότι η φιλοσοφία του παιχνιδιού τους και η νοοτροπία τους είναι ακριβώς η ίδια. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Ναι, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, αλλά από εκεί και πέρα κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα και τη δικιά μας φιλοσοφία στο πώς θα πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μεγάλο μειονέκτημα ότι δεν θα είναι ο κόσμος. Προσωπικά για μένα είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζω και κλεισμένο των θυρών. Νομίζω ότι θα είναι πολύ περίεργο. Αλλά πρέπει να φανούμε επαγγελματίες στο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι τελευταία ερώτηση για σένα, για το περιβραχιόνιο. Έχει επαρέξει μιλήσει ο Δημήτρης γι' αυτό. Θέλω να μας μιλήσεις και εσύ για λίγο γι' αυτό. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο φυσικά είναι τιμητικό και για μένα και για τον Σάλπη και για τον Ντόρο και για τον Σωκράτη. Σίγουρα η απουσία και του Κάρα και του Κάουτσου είναι πολύ σημαντικές για την ομάδα και εξωαγωνιστικά. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα τα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια έχουν την εμπειρία και τις επιτυχίες στο να διαχειριστούν τα παιχνίδια και τις καταστάσεις στην εθνική ομάδα. Εντάξει, προσωπικά για μένα δεν θέλω να μιλήσω, να πω κάτι γι' αυτό, αλλά παρά τις αλλαγές που γίνονται, η ομάδα παραμένει ίδια. There are no revenge in football. You cannot compare the playoffs for the World Cup with the qualification for the Euro 2016. So I don't think there's any revenge about that game. It's just a game for a qualification round, so it's a win. It's 3 points. The last 2 games we played was to go through. There were no points. So now we don't compare it like the team. We just want to go and play our football and try to win the game. That's your problem. It's not a problem. We stay calm and we stay in our way in football. Now, what you're gonna do is we don't know. And to be honest, we don't care. We care only about our team. Hello.